Έχουν περάσει 7 μήνες και είμαστε στο έλεος του Θεού. Δεν έχουμε πάρει την επιδότηση νοικίου. Από τους 200 κατοίκους έχουν πάρει μόνο 7 οικογένειες. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Ζούμε σε νοικιαζόμενα σπίτια. Πολλοί από εμάς έχουμε και παιδιά που σπουδάζουν. Τι πρέπει να κάνουμε, να σταματήσουμε τα παιδιά μας από τις σπουδές, να τα γυρίσουμε πίσω? Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Έχουν περάσει 7 μήνες και μας στέλνουν χαρτιά να πληρώσουμε το ΕΒ, στρακιστικά. Τα κανάλια είναι όλα μπαζωμένα. ΔΕΗ, 7 μήνες. Λογαριασμός της ΔΕΗ σε ένα χωριό εγκατελειμμένο κατοίκητο. Αν είναι δυνατόν. Ζητήσαμε, είχαμε μια συνάντηση και ζητήσαμε, είμαστε 115 οικογένειες που ζητάμε την μετεγκατάσταση. Και ο Πρωθυπουργός θέλει ομόφωνη απόφαση. Μέσα σε ένα σπίτι που είμαστε τετραμελές οικογένεια και υπάρχει διαφωνία. Δεν μπορούμε να 200 οικογένειες τώρα να υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Και από τις 200 οικογένειες, 140 είναι μόνιμες στο βλοχό. Από τις 140, 115 ζητάμε με την κατάσταση. Οι υπόλοιποι μένουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έρχονται 2 φορές το χρόνο να κάνουν την πλάκα τους. Και αυτοί που μας αναγκάζουν να ξαναγυρίσουμε στο Βούρκο, αν είναι δυνατόν. Αν δεν πάρουμε τα νίκια, πώς θα φτάσει η σημείο να μας βγάλουν από τα σπίτια μας? Πού θα μείνουμε? Θα αναγκαστούμε να γυρίσουμε στο βλοχό, να φτιάξουμε ένα δωμάτιο και να μείνουμε μέσα στο Βούρκο και μέσα σε μια υγειονομική βόμπα. Αν είναι δυνατόν. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τη βοήθεια που μας παρήχε στην πλημμύρα τον κύριο Τέγο με την παρέα του που είχε έρθει. Ήταν ο μοναδικοί που ήρθανε με βάρκα στο βλοχό και μας φέρανε κάποια τρόφιμα και νερό για να επιβιώσουμε. Και τα παιδιά που ήρθαν από την Αθήνα, 20 χρονών παιδιά, φοιτητές, που μπήκαν μέσα στα βρωμόσπιτά μας, μέσα στα λασπόνερα και βγάλανε πράγματα έξω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω, κύριε Κουτσούμπα, κάντε κάτι, δεν αντέχουμε άλλο. Χάσαμε τα σπίτια μας, χάσαμε την περιουσία μας, χάνουμε και τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας δεν γυρίζουν ξανά πίσω. Δεν θέλουν να γυρίσουν στο χωριό. Ευχαριστώ πολύ.